και δεν είναι άλλη από την Ζέτα Μακρυπούλια. Στον ρόλο της παρουσιάστριας, φυσικά μέσα από τον Dancing with the Stars, συγκεκριμένα σε αυτό το βίντεο, μια γυναίκα που, κακά τα ψέματα, τον Dancing with the Stars, πολλές φορές το βλέπαμε για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά τις εμφανίσεις της, τα μαλλιά της, τα φορέματά της, ναι. Όλα αυτά. Και θα ήθελα να συγκρίνουμε κιόλας μετά τις κυρίες. Τι λες εσύ, ναι, που είσαι ευγενικός και gentleman. Ό,τι μπορώ κάνω. Για πάμε να δούμε. Καλωσορίσατε στο τρίτο Dancing with the Stars Live! Σας έλειψε το Dancing with the Stars? Κάντε υπομονή! Το show επιστρέφει και μαζί του η πιο δυνατή παρουσία της ελληνικής τηλεόρασης. Η Ζέτα Μακρυπούλια. Πραγματικά, κατά κοινή ομολογία, καμία άλλη παρουσιάστρια της μικρής οθόνης δεν έχει λείψει τόσο πολύ από το κοινό όσο αυτή. Τι γίνεται, καλά είστε? Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Έχετε κέφια, έχετε φάει καλά, έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε δει ωραία όνειρα, όλα καλά? Με βαμπ βλέμμα, ομορφιά βασίλισσας του παραμυθιού, και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέμε, άψογο στήσιμο μπροστά στο φακό και μοναδική λάμψη, η Ζέτα Μακρυπούλια εχμαλώτιζε το μάτι και μόνο που την έβλεπες να κατεβαίνει τη σκάλα στην έναρξη κάθε live. Έχει αυτό που λέμε εκτόπισμα, χολιγουδιανή λάμψη. Μια αξιοπρέπεια συνδυασμένη άψογα με μπρίο και νάζι. Είναι και ατακαδόρισα. Μη σας μπερδεύει η σπάνια ομορφιά της. Η Ζέτα ξέρει να απαντάει, να γυρίζει την ατάκα στο συνομιλητή της και διαθέτει και χιούμορ. Γι' αυτό το είναι. Εμένα δεν με πειράζει, ό,τι και να μου λέτε. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ άλλωστε. Θα πω στον κύριο Κωστάκη. Α, ναι. Μα γιατί? Όχι, ενδιαφέρον. Μα λιώνει, τι να κάνω, λιώνει. Αποσπάτε την προσοχή μας. Κύριε Λάτζη, δεύτερο δεκάρι. Σήμερα αυτού να μην σας ματιάσει. Διαφωνείτε? Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω. Οι μεταμορφώσεις της σε κάθε live έγιναν αντικείμενο συζήτησης στις δύο προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν, και όχι άδικα, αφού η λαμπερή παρουσιάστρια απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει στιλιστικά τα πάντα. Δεν είναι λίγοι τηλεθεατές που κάθε Κυριακή θα έβλεπαν το παιχνίδι, όχι μόνο για τα χορευτικά των επώνυμων παικτών, αλλά και για την εκπάγλου καλονής Ζέτα που εκτόξευε τη τηλεθέαση πολύ ψηλά. Την είδαμε σαν πρωταγωνίστρια του παλιού κινηματογράφου. Την είδαμε ροκ. Την είδαμε με φουτουριστικό look. Την είδαμε και με μαλλιά και εμφάνιση αρχαίας Ελληνίδας. Από την κορυφή του χτενίσματός της ως τις γόβες της, τα πάντα αναδεικνύονται πάνω στη Ζέτα. Όλα δείχνουν τέλεια επάνω σε αυτή τη γυναίκα που δεν διστάζει να πειραματιστεί με το στυλ της, να παίξει με την εμφάνισή της και να κερδίσει φυσικά. Όλο αυτό το διάστημα που δεν βρίσκεται στην τηλεόραση, η Ζέτα Μακρυπούλια ταξίδεψε αρκετά. Φόρτισε τις μπαταρίες της, ανανεώθηκε και πλέον είναι έτοιμη για την επιστροφή της. Το Dancing with the Stars 3 έρχεται με το καλό στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν και σίγουρα για άλλη μια φορά η παρουσιάστριά του θα κλέψει την παράσταση. Άλλο πράγμα. Για μένα, επιτρέψτε μου. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Θυμάμαι πέρσι όταν πηγαίναμε στο κομμωτήριο, όλοι ήταν κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική φωτογραφία της Ζέτας Μακρυπούλια, ότι θέλω να μου κάνεις έτσι τα μαλλιά, θέλω να μου κάνεις αυτή τη βάγκ, θέλω να μου κάνεις το σινιό, θέλω να μου τα έχεις χαμηλά. Για αυτό να για πας είναι... πού όμως. Για να πας πού, ειδικά όσο αρχαία Ελληνίδα το μαλλί το. Για να πεις το βράδυ σε ένα γάμο, σε βαφτίσια, δεν ξέρω τι. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Δηλαδή η παρουσιάστρια επιβάλλει το στυλ της. Και περιμένεις κάθε εβδομάδα να τη δεις πώς θα μεταμορφωθεί. Ήταν σαν να είναι, ξέρεις, παιδί μου, μια διαφορετική παρουσία σε κάθε live. Αυτό είχε ενδιαφέρον. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι, βλέποντας και την Τζένι Μπαλατσινού και έστω και για λίγο την Έλενα Παπαρίζου που την είδαμε χθες το βράδυ. Τελικά τι παίζει μεγαλύτερο ρόλο και τι προσέχει κυρίως στο τηλεοπτικό κοινό? Ρωτάω και εσένα, Γιώργο μου, το τι φοράει, το πώς τα λέει. Το αν είναι αυθόρμητη. Για μένα είναι όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Μην ξεχνάς ότι η Ζέτα Μακρυπούλια είναι φοβερή ατακαδόρηση. Ποια το έχει? Έκανε απίστευτο παιχνίδι με τον Γιάννη Λάτσιο. Ποια το έχει φέτος? Ναι. Τι? Περιμένεις να το δεις αυτό το παιχνίδι, το βλέπεις? Ορίστε. Περιμένεις να το δεις το παιχνίδι αυτό τώρα? Ξέρεις τι, πιστεύω ότι αν το κρίνουμε συνολικά το σοου, αν δούμε δηλαδή και την κριτική επιτροπή που έχει και το Γιάννη το Λάτσιο εκεί, που ναι, μεν είναι διευθυντής ο άνθρωπος, αλλά είναι, θα κάνει και το χιούμορ του, θα κάνει και το χαβαλέ του. Σηκώνει πλάκα. Περιμέναμε να δούμε αν θα παίξει τίποτα μεταξύ τους. Mm-hmm. Το παγωτό, το έτσι. Το παγωτό, εσύ. Πάντως περίμενες να τα δεις όλα αυτά. Γιώργο μου. Εντάξει, νομίζω ότι το σύνολο μετράει. Μια παρουσιάστρια είναι πόσο άνετα μιλάει, πόσο.
πόσο κερδίζει το χώρο εκεί μέσα. Με τις ατάκες της, με το βλέμμα της, με το χαμόγελό της, με το πώς άνετα μιλάει, με το πώς αυτοσαρκάζεται. Εντάξει, νομίζω. Συνεπώς, δηλαδή, να σκέφτεται κιόλας, όχι μόνο. Γιατί είναι σαν το θέατρο. Καμιά φορά όταν, με το. Συνήθως παίζεις θέατρο, σου μιλάνε και ακούς και μετά απαντάς. Έχει, βέβαια, γιατί. Δεν έχει απλά και πάει στο Tokyo. Εκεί ξεχνάς, ας πούμε, είναι, αρχίζει και βασίζεσαι σε δεκανίκια και. Το Tokyo τι είναι τώρα, το Tokyo, συγγνώμη, το Tokyo είναι αυτό που. Όχι, άλλο λέω. Έτσι όπως το πες, μόνο μία ξέρουμε ότι διαβάζει το Tokyo και το πάει κατά γράμμα. Όλες καλέ το διαβάζουν. Όχι, όλες διαβάζουν, αλλά βάζουν τα δικά τους. Αλλά δεν νομίζω. Τώρα, νομίζω σε ένα τέτοιο μεγάλο σοου όλες διαβάζουν το Tokyo χωρίς να βάζουν τίποτα από τα δικά τους. Όταν αναφέρονται. Όταν μιλάνε, επειδή εντάξει, εγώ και εγώ είμαι στην τηλεόραση καιρό. Όταν μιλάνε με τους φίλους τους και με την Επιτροπή και μόνο τότε δημιουργούν τα ίσως. Όταν διαβάζουν αυτά που να διαβάζουν, τα διαβάζουν απευθείας από το Tokyo. Δεν νομίζω ότι κανείς βάζει κάτι δικό του. Γιώργο, με επιτρέπεις κάτι. Ναι. Νομίζω ότι αν βάζαμε στην ίδια ζυγαριά δύο ντουέτα. Το ένα ντουέτο είναι ο Λάτσιος, ναι, με τη Μακρυπούλια. Uh-huh. Και το γεγονός ότι έφευγε από το Tokyo η Μακρυπούλια ούκο λίγες φορές, γιατί ήταν αυθόρμητη. Το στοιχείο δηλαδή που είδαμε χθες στην κυρία Παπαρίζου, νομίζω ότι το βλέπαμε κάθε φορά που βλέπαμε το Dancing with the Stars με την Ζέτα. Το γεγονός ότι η Ζέτα ξαφνικά, ενώ στην καθημερινότητά της σε σχέση με τους δημοσιογράφους γενικότερα, έχει ένα ύφος. Έτσι, το οποίο παρεξηγείται και ενδεχομένως κάποιες φορές. Και την βλέπουμε εκεί να πετάει τις ατάκες, να απαντά έξυπνα και όλα αυτά. Έδειξε την διαφορά στο δεύτερο ντουέτο, στο Dancing on Ice, το οποίο αφορά στον γάμο της κυρίας Μπαλατσινού με τον Κωστόπουλο. Εγώ περίμενα ανάλογες ατάκες, άνεση και χαβαλέ μεταξύ τους πολύ περισσότερο. Αντιθέτως είδα μια επιτιδευμένη παρουσιάστρια που ήταν ό,τι πει το Tokyo. Έτσι, και μία παρουσίαση που μου θύμισε εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ το 80. Με παύσεις πολλές, με χιουμοράκι που το καταλαβαίνανε λίγοι. Δηλαδή δεν είχε αυθορμητισμό, ρε Γιώργο, αυτό καθόλου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η Τζέννη με τον Πέτρο γνωρίζεται παραπάνω από τη Ζέτα με τον κύριο Λάτσιο. Αυτό. Εγώ, αν γνωρίζομαι με έναν άνθρωπο πολύ, μπορεί και να μην έχω να πω και πάρα πολλά. Δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό. Στον αέρα. Όντως, ενώ με έναν που όντως θα του κάνω ερωτήσεις, έχω και απορίες να του κάνω. Οπότε η ατάκα είναι στην ατάκα. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση. Mm-hmm. Μπορεί να φαίνεται εκ διαμέτρου αντίθετο το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν τα λες όλη την ώρα στο σπίτι, κάποια στιγμή δεν έχει να πει και κάτι τηλεόραση. Αλλά εκεί αν είσαι, είναι νέα η γνωριμία, καλή ώρα. Λάτσιος με Μακρυπούλια, όπως το λες. Έχουμε ατάκα, έχουμε μα τι κάνατε πέρυσι, τι έγινε τότε. Τι... Βασικά, υπάρχει η ευκολία της ατάκας. Στην προκειμένη ερώτηση, εμένα μου άρεσε η Τζέννη πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί ήταν πολύ χαριτωμένη κούκλα. Μπορεί να μην έφευγε όπως λες από το κείμενο, αλλά ήταν σωστή σε αυτό που έκανε. Δεν είπε κανένας ότι δεν είναι. Συγκριτικά μεγέθη αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Να σου μου. Και από την άλλη, μιλάμε για δουλειά, δεν μιλάμε για σπίτι, Γιώργο. Δηλαδή, δεν σύγκρινε στα σπίτια αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ένας πήγαινε να παντρευτεί και ο άλλος ήταν παντρεμένος. Να σου μου. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε να το πούμε άλλη μια φορά αυτό, ότι αυτό που κάνει η Τζέννη Μπαλατσινού, τον Dancing on Ice, στην ουσία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις πρώτες της απόπειρες ως παρουσιάστρια. Έτσι. Έχει κάνει και άλλες απόπειρες. Έχει κάνει στα Καλλιστεία, ίσως σε κριτική επιτροπή. Σε live τέτοιο στο Star ποτέ. Έχει κάνει. Σε live τέτοιο, σε live τέτοιο έτσι κάθε εβδομάδα τέτοιας παραγωγής, όχι. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά εγώ να σας πω και το πολύ ωραίο αυτό, το Samsung Galaxy, Γιώργο μου, που το έχω γεμίσει.